Hello! Αχ, να σου πω, μπερδεύει αυτό το χρονόμετρο. Πολύ ωραία, γιατί δεν έχει να δίνει το βάλει. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Yes. Hello! Hi! Hi! Θα μιλάμε και τις δύο γλώσσες. We're gonna speak both languages. Oh no! Λοιπόν, είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε που είστε έτσι μαζί μου εδώ. Πρώτη φορά που κάνω βίντεο. Είμαι πρώτη φορά στο κανάλι. Ναι, μας έχει καλέσει η Γεωργία εδώ. Και είπα να πεινά. Ποια θέλει να πει τι θα παίξουμε. Λοιπόν, στα αγγλικά θα το πω και τώρα στα αγγλικά, δε. Έχουμε τύπο τρία καθεμία και... Κοντινικό. Και θα γεμίσουμε το ένα μπύρα γεμάτο και με ένα κουταλάκι καθεμία θα προσπαθούμε να το βάλουμε στο άδειο ποτηράκι. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Το έχουμε! Θα τα πω πολύ καλά, μην μου βάλετε να εξηγήσω λίγο. 30 δευτερόλεπτα. Για 30 δευτερόλεπτα. Και όταν τελειώσει ο χρόνος, αυτό που έχει μείνει σε αυτό το ποτήρι, που είναι το γεμάτο, θα το πιούμε. Αυτό που έχουμε βάλει με το κουτάλι, θα το πιούμε πάλι. Αλλά γενικά θα πίνουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι μου. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Θα παίξουμε τρία παιχνίδια. Θα βάλει έτσι μια. Ένα splash. Βάλε, Ελένη. Εκεί, εντάξει, θα μου ζήσει τώρα. Για φέρε εδώ τώρα. Και έχει η Ελένη περισσότερο τώρα. Ωραία, και εγώ μου λίγο. Please. Πρέπει να είναι ακριβώ λέει την ίδια αυτή. Τέλεια. Τώρα έχει πιο πολύ. Ελένη, ποιο θα έτρεπε. Ωραία, παιδιά, θα πούμε μια γουλιά από την άλλη. Ωραία, εντάξει, έλα, πάμε τώρα. Σιγά, μωρέ, το ποτό ξέρω εγώ. Λοιπόν, έλα, βάλε με τα τρία. Εγώ θα χάσω και ένα ψηλό δευτερόλεπτο. 3. Πάμε. Go. Δεν έχει νόημα ύπαρξη στο παιχνίδι. Εγώ κερδίζω. Εγώ ήδη έχω κουραστεί. 17 δευτερόλεπτα, 16 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να πάρουμε κουτάλι τη σούπα. Θα ήταν πολύ εύκολο. Πιο ψηλά για να φαίνεται το ποτήρι στην κάμερα, παιδιά. Ναι, δεν έχουμε βάλει λάθος. Όντως το κάνουμε. 5 δευτερόλεπτα. Πόσο έχεις, εγώ έχω το... Έχω λιγότερο. Είμαστε ίσα. Ίσα είμαστε. Δικό μου και της Ελένης βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Ωραία, πρέπει να παίξετε ένα 15 δευτερόλεπτο μαζί. Περίμενε, δεν μπορώ, περίμενε. Ένα, δύο, να φαίνεται στην κάμερα. Ένα, δύο, τρία. Επαγγελματίας. Εσείς το κάνατε γρήγορα, εγώ το έκανα αργά, γι' αυτό μάλλον έχασα. Κάνατε βρουμ βρουμ. Μπράβο κυρίες και κύριοι. Ναι. Άρα μόνο η Άννα θα ρίξει το αυτό. Και εμείς θα το πιούμε. Και εμείς θα το πιούμε. Στην υγειά σας. Να σε καλά. Αυτό εδώ η Άννα δεν ήθελε να πιει έτσι. Αυτό το πίνεις. Εγώ πριν παιδιά σπιώ και εγώ, εντάξει, στην υγειά μου. Γεια μας. Γεια μου. Ωραία μπύρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι θα παίξουμε τώρα, what we are gonna play now. I will explain it in English so that my friend from all around the world can understand it. So what we are gonna do is we'll put the like cookie on our face, on our eye, and we will try to like without using any hand, we will try to move it from our eye into our mouth and eat it. The loser will drink the heaviest like shot. The second place gamer will drink a shot of wine, and the winner will just drink a shot of beer, which is like the water. Like, yes. Like a water. It's so weird. Το σκοτώβαλε. Φτιάνεται αυτό που έκανα. Παιδιά, με βλέπουμε το ούσου. Όχι, με έκρυψε. Δεν φάνηκε το ταλέντο μου. Έβαλα που νικήσατε εσείς. Ναι, ναι. Come on. Okay, everybody has to
άλλα και θα τα κάνω τρεις φορές. Λοιπόν, θα αλλάξω. You're so talented. Εμένα. Yes, yes. Θα πετάξω αυτό. Ναι. Θα φύγω. Έχει ένα μάτι μου. Okay, I think Anna lost. Θες να φάει μπισκότο όμως. Φάει μπισκότο. Ευχαριστώ. You can eat one. So, Anna will drink this thing. I'm so sorry. I'm so sorry. It does. You will just have to hold your nose and just do it and get it over with. Okay. Okay. I'll take my time. Okay. Like it was nothing. Good job. Μια φορά με μια φίλη μου όταν ήμουν μικρή. Είχε έρθει να μείνει σπίτι μου το βράδυ. Και ξύπνησα μέσα στα νεύρα γιατί ροχάλισε. Όταν ήμουνα 13, έδωσα το πρώτο μου φιλί. Yeah. Λοιπόν, και όταν ήμουνα λίγο πιο μικρή από 13, είχα πέσει με το ποδήλατο και είχα σπάσει το αριστερό μου χέρι. Εγώ το πρώτο πιστεύω. Το πρώτο. Θα πω κι εγώ το πρώτο. Αυτό είναι αλήθεια. Το τρίτο. Τι, what? Το δεύτερο. Ήμουνα 14. Έλερο μαλάκα. Δεν μετράει. Από το 9. Ρε αλήθεια, ξέρετε όμως, όταν λέω... Ή το κρατάμε για. Όλο, θα πάρω κι άλλο. Ρε, όταν λέω ροχάλιζε. Ήμασταν μικρά ρε, εντάξει, δεν ήμουνα, ξέρεις. Όταν λέω παιδιά, η τύπησα ροχάλιζε. Νομίζω ξεκόψαμε την παρέα από εδώ. Οκ. Πάμε. Λοιπόν... Στα 18 μου, έχω κάνει το stop στην Αθήνα. Σε μια περιοχή η οποία ήταν κοντά κάπου στον Πειραιά εκεί. Πού ακριβώς? Στον Κορυδαλό. Οκ. Δεν έχω αντιγράψει ποτέ στις πανελλήνες. Ήμουν μια φίλη μου, ναι. Θα το δει αυτό το βίντεο. Θα ξέρει και εκείνη άμα είναι αλήθεια ή όχι. Like, μην ξεχάσει να είναι. Θα κάνει και like. Δεν έχω αντιγράψει ποτέ στις πανελλήνιες σε κανένα μάθημα που έδωσα. Και δεν είχα παίξει ποτέ στη ζωή μου με κούκλες, όλα αυτά. Barbie, My Scene, μέχρι τα 12 μου. Και τότε νομίζω έκανα ένα ξέσπασμα στην πρώτη γυμνασίου και πήγα και πήρα μία κούκλα. Και ξεκίνησα να παίζω. Too much information. Σας ακούω, ladies. 2 hours later. Είμαι ανάμεσα στο 1 και στο 2. Εγώ θα βάλω το πρώτο σαν ψέμα, αλλά σαν πειραγμένο λίγο, ξέρω. Πειραγμένη αλήθεια. Ωραία, εγώ θα βάλω το δεύτερο. Το δεύτερο ψέμα. Κλειδώνεις αυτό. Ναι. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο είναι ψέμα. Όχι, γεια σας. Και το 1 και το 3 είναι αλήθεια. Μαλάκα. Πώς το κατάφερε. Εγώ, ευχαριστώ. Και εσύ πρέπει να πιείς βέβαια λίγο, γιατί σου βρήκα κι εγώ. Να πιω κι εγώ. Αλλά μην το πιείς όλο. Θα πιω το μισό. Συμβαίνει με το μαλλί μου, τώρα τέλος. Καλησπέρα σε. Δεν έχω ποτό. Α, έχω φυσλή μου. Λοιπόν. Εντάξει, το παράκανες. Λοιπόν. Μία φορά όταν ήμουν μικρή, είχαμε πάει εγκαιδρομή με το σχολείο και είχα δει ένα βάζο βουλάκι και το πήρα. Όχι, το πήρα, το έκλειψα, δεν το πήρα. Ναι. Επίσης, μία άλλη φορά, αυτό έχει γίνει πολύ πρόσφατα, ούτε χρόνος δεν πάει, είχα πάει σε ένα μαγαζί να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ ήταν, και μου έδωσε λάθος ζέστα η κοπελιά, μου έδωσε δηλαδή παραπάνω από ό,τι της είχα δώσει. Και δεν της είπα τίποτα.
Γενικά, okay. Για απαταιωνίες μου. Είμαι λίγο κλειπτομανής. Επίσης, μια άλλη ιστορία. Έκλειψα ένα ποδήλατο. Κάρμα πολύ. Για ποδήλατο θα έλεγα, αλλά όχι, το έκλειψα. Μια άλλη φορά, ήμουν πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι πόσο χρονών. Με άγνοια κινδύνου. Έκλεψα. Με άγνοια κινδύνου, πήρα το ποδήλατο του αδερφού μου, που δεν είχε βοηθητικές ρόδες, γιατί εγώ έκανα βοηθητικές, και βγήκα στο δρόμο. Και δεν έπεσα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψέμα το πρώτο, προς εκεί κλείνω. Mm-hmm. Τώρα το άλλο και με τα ρέστα, λίγο πολύ έχω ακούσει να το κάνουν. Εγώ θα πω ότι είναι ψέμα αυτό με τα ρέστα. Τελικά, γιατί ήταν πιο μεγάλη και σου λέει, ένιωσε άσχημα και λέει θα της το πω, αλλά μετά το μετάνιωσε και λέει θα πω, θα κρατήσει. Ωραία, κλειδώ αυτό. Περίμενε. Γιατί η Γεωργία με την ναι, εγώ πιστεύω όντως μικρή δεν έχεις. Ναι, δεύτερο ψέμα. Δεύτερο. Μα τα ρέστα. Όντως το δεύτερο ήταν ψέμα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Φυσικά και τη είπε. Μπράβο, Γεωργία, μου έκανε να σκεφτώ λογικά. Γιατί έδωσε 20 άρικα και μου έδωσε ρέστα 25 ευρώ. Δεν μπορούσα να μην τη το πω. Λοιπόν, anyway. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το. Ο σκοπός της ημέρας ήταν απλά να πιούμε και να κάνουμε έτσι. Στην ουσία θέλαμε να πιούμε και απλά θέλαμε να βρούμε έτσι μια δικαιολογία να το κάνουμε. Αχ. Και επίσης ήταν και να έρθουν τα κορίτσια στο κανάλι. Αλλά ναι, ήταν πρώτο από τα πολλά που θα κάνουμε. Και αν θέλετε να μας ξαναδείτε, να πατήσετε like, subscribe, comment να κάνετε, τι σας άρεσε, τι θέλετε να ξαναδείτε στο κανάλι. Το έχει ξανακάνει, σίγουρα. Όχι, απλά παρακολουθώ πολύ βαγιάτα. Επίσης, επειδή είμαστε και συνεργάτιδες πλέον. Κορίτσια, είμαστε συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Θα περνάμε πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Οπότε... Θα δείτε πολλά, πολλά χρόνια. Θα δείτε πολλά. Από εμάς τις τρεις. Thank you for watching. I hope that until next time you'll be well, you'll be happy and subscribe, share, like all that things you have to do. Bye! Bye! Κάποιος να κλείσει την κάμερα!